Έρχονται στιγμές στη ζωή κάθε ανθρώπου που μπορούν να σου αλλάξουν όλη την υπόλοιπη πορεία σου. Στιγμές που όσο και αν προσπαθήσεις δεν μπορείς να τις αποφύγεις. Αυτή η στιγμή είχε φτάσει και για μας. Και μένει πολύ λίγος χρόνος ακόμα για να το ανακαλύψω. Το μυαλό του ανθρώπου μπορεί να τον οδηγήσει πολλές φορές σε επικίνδυνα μονοπάτια. Αρκεί μια στιγμή για να γίνει το κλικ και έπειτα μπορεί να βρεθεί σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Καλημέρα, κύριε Αντωνοπούλου. Πώς είστε σήμερα? Ας τα λέμε καλά. Τι θέλετε να κάνουμε? Κατάθεση 5.000. Βεβαίως. Σωστά. Σας είδα χθες στη συνέντευξη με αυτόν τον υπουργό. Μια χαρά του τα είπατε. Συγχαρητήρια. Κάποιος πρέπει να τα λέγει σε αυτούς. Βεβαίως. Η κορούλα σας. Μια χαρά. Θα σας πω, εδώ έχω ένα φάκελο. Με κάποια δικαιολογητικά, γι' αυτό είναι της δουλειάς. Εδώ είμαστε. Για κάποιο δάνειο που είχα συζητήσει. Γι' αυτό θα περάσετε από εκεί με τον συνάδελφο να συζητήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Στο καλό να πάτε. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Εζήλ, θα μας κάνει πάλι μόνο σου. Εσύ βγήκες πρώτος. Άρα είναι περισσότερο δική σου. Βγήκα 5 λεπτά νωρίτερα, μπας και γλιτώσω από σένα. Αλλά δεν τα κατάφερα. Θα πρέπει να είναι πολύ τυχερά που έχουν μια τόσο καλή μανούλα να τα προσέχει. Ναι, είναι. Αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να βλέπεις μετά την αγάπη και την κατανόηση στο βλέμμα των παιδιών σου. Τώρα μας έβρισε. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξετε σήμερα? Κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κοτόπουλο. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι τριμμένο, 2 φλιτζάνια νερό, 6 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος. Παίρνουμε ένα μπολ και αφού το σκουπίσουμε καλά... Αφήστε! Έχω το δικό μου εδώ. Αυτά, ξέρετε, μέσα στα κουλάκια γεμίζουν σκόνες. Καλό είναι πριν τα χρησιμοποιήσουμε να τα σκουπίσουμε πολύ καλά. Συγχωρείτε. Παρακαλώ. Σας ακούω, πείτε μου. Θα ήθελα να κάνω μία ανάληψη. 200 ευρώ. Ευχαρίστω. Και είμαι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για το θέμα των καταλήψεων.
Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Δεν μπορώ να. Ληστεία! Μην κουνηθεί κανείς! Να βλέπω τα χέρια σας. Και εσείς, στο πάτωμα! Έλα! Σιγά καλέ, την τσάντα μου! Συγγνώμη. Γέμισε τη γρήγορα. Γρήγορα! Τελείωνε! Έλα, δε, πιούμε και καφέ. Γρήγορα, είπα! Σχολείο. Τι είναι αυτό στο μέτωπο σου, σας πείραξε κανείς? Άσε μας, ρε μάνα. Τι να σε αφήσω και να σε πιάσω, παιδί μου, Χρήστο, πού πας, σου μιλάω! Μιλάς τον. Τι συνέβη, Χαρά, τι έγινε? Τίποτα. Τίποτα, λέει, και το τσιρότε τι το έβαλε για ομορφιά? Αμάν, ρε μαμά, όλα θέλεις να τα μαθαίνεις. Μάνα είμαι, παιδάκι μου, αν δεν τα μάθω εγώ, ποιος θα τα μάθει? Κοιτάει. Τι κοιτάς, καλέ, μίλα, πες μου τι έγινε. Αν με ζητήσει κανείς, θα είμαι στο δωμάτιο. Ναι, γιατί κουράστηκες. Αλλά παιδιά, βρε, δεν έχουν να φάνε. Και εσείς τα έχετε βρει όλα έτοιμα. Τι θα γίνει το χάλι σας, δεν ξέρω. Πού οδεύουν τα σημερινά παιδιά, πες μου. Στο φρενοκομείο. Πολύ σωστά. Τελικά θα μου πεις τι έγινε. Χαρά! Χαρά! Καλά. Πόσα κιλά χαζομάρα κουβαλάς πάνω σου, μου λες. Η λέξη απαρατήρητος. Δεν ξέρεις τι σημαίνει. Γιατί τι έκανα? Τι έκανε, λέει. Μόνο που δεν κρέμασε τα μπέλα, έλατε να με πιάσετε. Δεν είπαμε να μην καταλάβουν τίποτα για να τους το φέρουμε με τρόπο. Τι σας μαθαίνουνε τόσο καιρό στην Greenpeace και τη WWF, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκεί δεν έχουμε ανάγκη να κρύψουμε κάτι. Είμαστε καθαροί. Με μια φορά τη βδομάδα που συνηθίζεις να κάνεις μπάνιο, δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Να σου πω, τι θέλεις τώρα, να μου σπάσεις τα νευρά? Να συγκεντρώσεις το ελάχιστο μυαλό που διαθέτεις και να δούμε τι θα κάνουμε, θέλω. Καλά. Πήγαινε να βαρέσει κανένα χημικό παρασκευασμό ομορφιάς και θα σου περάσει. Εγώ φταίω, ρε, που κάθομαι και ασχολούμαι μαζί σου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγε στραβά. Τι ακριβώς δεν μπορείς να καταλάβεις, σύντροφε? Γιατί καθόσουν και έπαιζες στο εργαστήριο της χημίας με τα δείγματα, λες και βρισκόσουν στο εργαστήριο του Ντέξτερ, ή πώς κατάφερες να τον αντινάξεις? Μία φορά να μου δίνανε και εμένα τη δυνατότητα να λειτουργήσω ένα πραγματικό σταθμό γεωθερμικής ενέργειας με μεσοβουτάνιο, θα τον είχα σώσει αυτόν τον κόσμο. Εσένα περίμενε όλος ο κόσμος για να σωθεί τόσα εκατομμύρια χρόνια. Που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το δεξί με το αριστερό. Χαρά, μη μου πουλάς εξυπνάδα γιατί σε πήρε και εσένα μπαλά. Να με συγχωρεί η χάρη σου, αλλά εγώ καθόμουν πιο εκεί με τον Δημήτρη ήσυχα και μιλούσαμε. Δεν μιλούσατε, χαμουρευόσασταν. Γι' αυτό, αν δεν θέλεις να το μάθει, μάμα, κανόνισε. Χριστό, μη με εκβιάζεις εμένα. Γιατί πάω τώρα μέσα και τα λέω όλα, και ύστερα δεν σε γλιτώνει όχι ο μπαμπάς, ούτε ολόκληρη δημιουργία των μάτων από το στόμα της. Μου ήθελες και πάρτι αποφύτισης, τρομάρα σου. Τώρα να σε δω. Που το μόνο πάρτι που μας βλέπω να κάνουμε με τις βλακίες σου θα είναι στο reunion. Thank you.
κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του Channel 5. Ασύλληπτος παραμένει ακόμα ο δραπέτης των φυλακών Κορυδαλλού που το έσκασε χθες τα ξημερώματα. Δεν μπορώ να ακούω άλλο γι' αυτά. Η αστυνομία έχει... Νεύτη σου βάλανε, παιδάκι. Δεν προλαβαίνω τώρα, έχω αργήσει τη δουλειά. Εδώ και μια ώρα στο λέω, τώρα το θυμήθηκες. Δεν το κατάλαβα, έκανα ρέικι. Σε λίγο πεζοδρόμιο θα κάνεις έτσι όπως το πας. Όλα τα άλλα τα έχεις εξαντλήσει. Θες κάτι? Ναι, θέλω να δεις επιτέλους τι θα κάνεις με τη ζωή σου. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι σαν αιώνια φοιτήτρια. Όχι και πως ήσουν δηλαδή ποτέ για να ξέρεις, αλλά τέλος πάντων. Άστε. Όχι, Στέλιο. Γιατί με αυτά και με αυτά την έχουμε κακομάθει όλοι μας. Δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ τώρα μαζί σου. Βιάζομαι. Δόνα Μαρία, ένα φυλάκι στο θείο. Είσαι ένας γλύκος εσύ. Αν δεν ταιριάζετε, δεν θα συμπεθεριάζετε. Ζηλεύεις γιατί έχω το πιο γλυκό θείο του κόσμου. Τι να μαγειρέψω για το βράδυ? Κάνω τι θες, εγώ θα βγω. Πάλι θα βγεις, κόλλο δεν έχεις βάλει μέσα αυτές τις μέρες. Εγώ σ' αγαπάω. Φιλάκια! Εδώ είσαι εσύ. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Πάρα πολύ κουρασμένη. Άργησες. Γιατί είχαμε ραντεβού. Μια ώρα κάνεις να έρθεις. Περπάτησα λίγο. Από τότε που έκοψα το γυμναστήριο, χάσει τη φόρμα μου. Ό,τι και να λες, δεν πρόκειται να το αποφύγεις. Ποιο πράγμα? Περίμενε. Αυτά. Ό,τι, τι. Αυτά θα βάλεις το βράδυ που θα βγεις με τον Δημήτρη. Άσε με κάτω, χριστιανή μου! Ακόμα δεν μπήκα στο σπίτι να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Α, δεν το είπα. Δεν τρώμε τη μέρα του ραντεβού, θα φαίνεσαι πρισμένη. Μπα, δεν το ξαναπεθάνω της πείνας. Μήπως θα έπρεπε να νηστεύω και 10 μέρες πριν. Δεν θα ήταν κακή ιδέα, αλλά τώρα δεν προλαβαίνεις. Βρε, αγάπη μου γλυκιά, πόσες φορές πρέπει να σου το πω για να το καταλάβεις. Δεν είναι ραντεβού. Με άντρα δεν θα βγεις. Συνάδελφο. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ελεύθερος δεν είπες ότι είναι. Σου είπα ότι δεν είναι παντρεμένος. Το ίδιο κάνει και σε γλυκό κοιτάζει. Το είπες ή δεν το είπες? Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που άνοιγα το ρημάδι το στόμα μου. Ωραία, και τι θες τώρα? Το καλό σου. Σου βρήκα και τι θα βάλεις, να σε απαλλάξω και από τον κόπο. Ευχαριστώ πολύ, δεν χρειαζόταν. Θα πω όπως είμαι. Πάνω από το πτώμα! Πάνω από το πτώμα μου. Πολύ ευχαρίστως. Δεν είσαι καλά, παιδάκι μου. Δεν τη θέλω εγώ ξαφνικά τώρα, Μόνικα Μπελούτσι. Με δίκιο άνθρωπος να χάσει πάσα ιδέα. Γιατί του κακοπέφτει? Δαφνή! Άρα ενδιαφέρεσαι. Κοίτα να δεις, δεν ξέρω αν οι φίλες σου στα Μπολσόη χωράνε εδώ μέσα, πάντως εγώ δεν χωράω. Πρώτον, κράτα, δεν χορεύω στα Μπολσόη, χορεύω στο Ρεξ. Και δεύτερον, αν εσύ έχεις αποφασίσει να αφήσει τη ζωή σου κράτα στο έλεος της, εγώ σαν αδερφή σου έχω υποχρέωση να σε βοηθήσω. Λοιπόν. Δεν μπαίνω εδώ μέσα, δεν χωράω, το καταλαβαίνεις. Εγώ την τελευταία φορά που θυμάμαι ότι το φόραγα αυτό, ακούγα Jason Donovan. Σιγά μην άκουγες και Elvis Presley. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα φας τίποτα μέχρι το απόγευμα για να χωρέσεις. Τι λες? Ότι τα έχεις παίξει τελείως, αυτό λέω. Λοιπόν, κράτα εδώ. Και άκουσε με καλά, εγώ θα πάω αυτή τη στιγμή μέσα να φάω και μετά θα έρθω εδώ να διαβάζω με την ησυχία μου το βιβλίο που μόλις αγόρασα. Η Βερόνικα αποφασίζει να πεθάνει. Πολύ ευχάριστο. Δουλειά σου. Καλά, άμα βρεις τίποτα να φας, φάτο. Τι εννοείς? Ότι το μόνο που μπορείς να βρεις να φας εδώ μέσα είναι τα εκατοντάδες φακελάκια με αλάτι που έχεις όλο το σπίτι και στις τσάντες σου. Το φαγητό είναι πάνω στις μαμάς και εκεί θα παραμείνει. Της είπα ότι έτσι και τολμήσει να σου δώσει, δεν θα την αφήσω να ξαναδεί Αρναούτολου. Τι να σου πω τώρα? Τίποτα να μην μου πεις. Και άσε με, γιατί έχω και μία μάσκα που έχει γίνει χάλια. Όταν ετοιμαστείς, φώναξε με να έρθω να σε βάψω. Λοιπόν, κοριτσάκι μου γλυκό, το λέω για τελευταία φορά και προσπάθησε να το καταλάβεις. Για δουλειά θα βγούμε. Ναι, και τι δουλειά έχεις εσύ σε έκθεση ζωγραφικής? Βιολόγος είσαι, δεν είσαι ιστορικός της τέχνης. Εντάξει, είχε μια πρόσκληση ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Και με κάλεσε να τον συνοδεύσω για να μην πάει μόνος του. Τώρα είναι κακό αυτό. Και μετά θα σου κάνει το τραπέζι. Ναι, μπορεί. Άμα έχω να φάω από χθες. Και μετά θα φτάσετε και στο κρεβάτι. Ναι, δεν είμαι καλά τώρα, το νιώθω. Μου πέφτει πίεση. Να το νιώθω. Δεν είμαι καλά. Άστα αυτά. Δεν πιάνουν σε μένα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν τρώει ξανά τίποτα. Πού πας? Να φάω. Το βράδυ έχει πορεία, ξέρω την Αμερικάνικη πρεσβεία. Και τι μου το λες, για να κόψω δρόμο? Δεν θα το καλύψουμε. Να σου πω, πήγαινε με λίγο. Σου φαίνομαι για δημοσιογράφους που παίρνει ένα μικρόφωνο και τρέχει στον δρόμο για να κάνει ρεπορτάζ. Στείλει έναν οπερατέρ και ένα ρεπόρτερ και καλύψτε το. Τι με ζαλίζεις? Ρε παιδί μου, εσύ δεν έχεις το μεταβολσονίκη το δελτίο σήμερα. Το βράδυ εγώ έχω δουλειά. Πήγαινε στην Τζίνα να τη ζαλίσεις. Που ούτως ή άλλως έχει το κεντρικό. Κατάλαβες? Έχω δώσει το αίμα μου εδώ μέσα για να έρχεται το κάθε τσόλ και να μου παίρνει το κεντρικό δελτίο μέσα από τα χέρια. Δεν θα το σχολιάσω, πάω στην Τζίνα. Στα τσακίδια να πας.
Ναι. Έλα, μωρό μου, έλα. Πώς πήγε το σχολείο? Μπράβο. Μην ξεχάσεις, θα έρθει δασκάλα για το πιάνο στις 6, εντάξει? Ωραία. Θα προσπαθήσω κι εγώ να μην αργήσω. Έλα, φιλάκια. Έλα, γεια. Καλώς τον. Πώς πήγε η δουλειά? Καλά. Περίμενα να σου φέρω τις παντόφλες. Θα τις φορέσω? Όχι, δεν χρειάζεται, άστο. Μην κάθεσαι. Γιατί? Έχω στρώσει, το φαγητό είναι έτοιμο. Χρήστο, χαρά, ελάτε, τρώμε. Πώς πήγε η δουλειά? Είχαν κόσμο οι τράπεζες. Κόλαση να βγαίνεις έξω με τέτοια ζέστη. Πήγα να κάνω μερικά ψώνια και νόμιζα ότι θα πεθάνω. Γιατί θα πεθάνεις πάλι? Από τη ζέστη. Πού είναι η χαρά? Στο μπάνιο. Τι έπαθες εσύ? Τίποτα. Κάπου χτύπησα. Ναι. Στο θρανείο, ενώ κοιμότανε μεταξύ τέταρτης και πέμπτης ώρας. Πέμπτη είχαμε γυμναστική. Τι λέτε? Για το πώς χτύπησε ο αδερφός σου. Στο διάλειμμα. Στη γυμναστική ή στο διάλειμμα? Στο διάλειμμα, πριν τη γυμναστική. Και πώς χτύπησες, παιδάκι μου, στο διάλειμμα? Πειραματιζότανε. Εσένα ποιος ερώτησε, ρε underground? Αν με ξαναπείς κοντή, θα το μετανιώσεις. Ηρεμήστε. Λοιπόν, Χρήστο, κάτι ρώτησα. Τι είπαμε ότι ρώτησες? Πώς χτύπησες? Α, Το τσίπησε κουνούπι. Άκουσα ότι υπάρχει επιδημία αυτόν τον καιρό με κάτι μεγάλα κουνούπια που έχουν έρθει από την Ασία. Αφού σου λέει ολόκληρη εργοστάσια, σταμάτησαν για μια εβδομάδα ολόκληρη την παραγωγή τους εξαιτίας ασθένειας των εργατών. Χαρά σκάσε, Χρήστο, λέγε. Πώς χτύπησα? Ναι. Τώρα να σε δω. Το τηλέφωνο. Α, δεν θα ησυχάσουμε σήμερα. Παρακαλώ. Ναι, ίδια. Α, γεια σας, κύριε Λυκιάρχα μου. Ναι, καλά είμαι. Είχαμε να μιλήσουμε και μέρες και ανησύχησα. Μα τι ώρα είναι? Τι, τα παιδάκια μου? Τα δικά μου τα παιδάκια? Τι έκαναν? Μάλιστα, όχι, μην ανησυχείτε. Θα περάσω εγώ από εκεί. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να την κάνουμε. Ναι. Πάω μέχρι το σχολείο. Όταν γυρίσω, το καλό που σας θέλω, να είστε εδώ. Μάλλον θα πρέπει να ξεχάσουμε το πάρτι και να πάρουμε το πρώτο αεροπλάνο για Αυστραλία. Εμένα θα μου πει κανένας τι έγινε. Λίγο και, άνθρωπέ μου. Συγγνώμη. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνω. Κάποια μέρα θα με ευγνωμονείς. Μωρέ, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα μετανιώσω την ώρα και τη στιγμή, αλλά είχε χάρη. Δεν θα μετανιώσεις τίποτα. Ρούφα! Και άμα τελικά δεν ενδιαφέρεται, ρεζίλη θα γίνω. Μην κακομελετάς. Τι να μην κακομελετάω, ρε Δάφνη, τι να μην κακομελετάω. Δηλαδή, υποχρεωμένος είναι ο άνθρωπος να του αρέσω. Χριστίνα, αν δεν του άρεσε, δεν θα την έπεφτε. Αν δεν μου την έπεσε, σε μια έκθεση μου είπε να πάμε. Αυτό λέω κι εγώ. Και σταμάτα πια με αυτό το αλάτι. Κάνει κατακράτηση, θα φέρει ζεπρισμένη. Ρούφα! Πόσο πια να ρουφήξω. Ρούφα, ρούφα, έχει τάσει το στομάχι στην πλάτη. Να. Το κούμποσα. Έλα, 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 μες εδώ. Μια κούκλα είσαι. Βρίσκεις. Καλά, θα το μαγέψεις. Μωρο, ντομάτες με φάμε. Σταμάτα να είσαι απαισιόδοξη. Όλα θα πάνε καλά, είμαι σίγουρη. Έκρηξε. Παναγία μου, τα παιδάκια μου είναι καλά? Δεν τα είδατε? Τα είδα που να μην τα βλέπα. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό δεν μπορούμε να το κουκουλώσουμε και θα πάει στο Σύλλογο Γονέων, όπου και θα παρθούν ορισμένες αποφάσεις. Δηλαδή, τι αποφάσεις? Ακούστε, κυρία Καναβαράκη. Όταν το θέμα κάποιου φτάνει στο Σύλλογο Γονέων, γίνεται μια συνολική εκτίμηση της παρουσίας του στο σχολείο μας όλα αυτά τα χρόνια. Τα παιδιά σας δεν είναι τα πιο επιμέλη του κόσμου. Μα γιατί το λέτε αυτό? Γιατί κοιτώντας εδώ την κατάσταση, διαπίστωσα ότι καλά-καλά στην αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν ήδη 40 απουσίες. Και
Και τα δυο μαζί? Όχι, κυρία μου, το καθένα ξεχωριστά. Μάλιστα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αν συνεχίσουν με την ίδια επιμέλεια, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χάσουν τη χρονιά τους. Αυτή είναι η καλύτερη? Και η χειρότερη ποια είναι? Είναι και κάτι άλλο. Υπάρχει κι άλλο? Πείτε το, να τα ακούσω κι αυτό. Εδώ που φτάσαμε, μάνα είναι. Με την έκρηξη προκλήθηκαν ορισμένες ζημιές στα μηχανήματα, τον υλικό εξοπλισμό και τις κτηριακές εγκαταστάσεις του εργαστηρίου. Όπως καταλαβαίνετε, τα έξοδα αυτά πρέπει να τα αναλάβετε εσείς. Μάλιστα. Και πόσο κοστίζουν αυτές οι ζημιές? Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει σωστή αποτίμηση. Πείτε μου ένα ποσό. Θα τα αντέξω. Μάνα είμαι. 20.000 ευρώ. Μαζί με το βάψιμο? Φυσικά. Α, εντάξει. Ησύχασα τώρα. Τι θα γίνει, θα μου σπάσει τα νευρά? Να πας στη μέσα τηλεόραση, άμα δεν σ' αρέσει. Θα πρέπει να καταλάβεις, αδελφούλη, ότι σήμερα δεν είσαι σε θέση να δίνεις διαταγές. Εξαιτία σου τώρα είμαστε στη θέση που είμαστε. Άντε λοιπόν να διαβάσεις κανένα National Geographic. Τι κάνουν τα παιδάκια μου? Μαμά. Τι κάνουν τα βλαστάρια μου? Μαμά. Τι είναι, καμάρι μου, πες μου. Να σου εξηγήσω. Τι να με εξηγήσεις, λεβέντη μου? Δεν έγινε επίτηδες, ήταν ατύχημα. Δεν πειράζει, πλάχνο μου. Εσύ να είσαι καλά. Μαμά, είσαι καλά? Πολύ καλά, αστέρι μου, γιατί ρωτάς? Είσαι λίγο περίεργη. Εγώ, μια χαρά είμαι. Εσείς δεν θα είστε σε λίγο. Τι πήγατε και κάνατε, βρε καλόποδα, κακό χρόνο να έχετε? Πού το έχετε το μυαλό σας? Μην κρίνεις πριν ακούσεις. Πριν ακούσω, βρε, που μόλις άκουσα τι χρωστάμε, άκουσα τις καμπάνες να χτυπάνε. Σημαδιακό θα ήταν. Πού να με πάρει το αυτοκίνητο, Παναγία μου, να μην προλάβαινα να πάρω τέτοια ντροπή. Τώρα γίνεσαι υπερβολική. Δεν γίνομαι υπερβολική. Ιστερική γίνομαι με εσάς που έχω μπλέξει. Τι σας ήρθε, βρε, να παίξετε με μηχανήματα εκατομμυρίων? Χάθηκαν τόσα άλλα παιχνίδια. Η αμπάριζα, τα πεντόβολα. Το κρυφτό, το κυνηγητό. Το γιατρό. Είπα να μιλήσετε. Ένα παιχνίδι γνώσεων, βρε, να ξεστραβωθείτε και λίγο. Με τα όργανα της χημίας πήγατε να παίξετε. Που μια φορά το βιβλίο δεν το έχετε ανοίξει να δείτε πως είναι από μέσα. Τα πειράματα σας μάραναν, Αϊνστάιν μου εσείς. Ο Αϊνστάιν δεν ήταν χημικός. Γιατί είναι ο αδελφός σου? Του Αϊνστάιν, βρε, τουλάχιστον του προτείνανε να γίνει πρωθυπουργός. Εσείς τι θα απογίνετε, μου λέτε? Παραλυρή, πάρε το 166. Που από την ώρα που έφυγα από το σχολείο, με 5 ηρεμιστικά είμαι και ακόμα να δω χαρά. Ας το μην πάρεις, θα μας την κρατήσουν μέσα. Όχι, όχι. Πες μου εσύ που μας το παίζεις και η κολό. Τα άλλα παιδάκια στεναχωρούν έτσι τις μαμάδες τους εκεί στο σύλλογο που είσαι? Μην κουνηθεί κανείς. Παρακαλώ. Ναι, ίδια. Από δικηγορικό γραφείο. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι. Να έρθω. Μάλιστα, μπορώ. Τι ώρα? Ναι. Πού είπατε ότι βρίσκεστε? Κάπως έτσι εκείνη ακριβώς τη στιγμή άρχισαν όλα. Και κάθε μια από εμάς θα ετοιμαζόταν να πάρει το δικό της σκληρό μάθημα. Μάθημα πρώτο. Πάνω απ' όλα η οικογένεια. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Πώς μπορώ να σας υπηρετήσω? Α, δυστυχώς, τα καπέλα μόλις μου τελειώσουν. Έχω όμως καινούργιες πρόλαβες στα μαγιά. Ωραία τα κομμάτια. Έχω αυτό εδώ που νομίζω θα σας πηγαίνει τρέλα. Μισό λεπτό, μου χτυπάει το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, πνίγομαι. Πνίγομαι, σου λέω, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, το πάρετε. 50 ευρώ κάνει. Ορίστε, σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά. Να είσαι καλά. Ακόμα ξυπνήσεις? Καλησπέρα σας. Πώς μπορώ να σας υπηρετήσω?
Θα ήθελα δύο κουτιά πολυβιταμίνες και ένα θερμόμετρο. Μαγαζιμένο θέμασα σήμερα. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Εγώ φαρμακείο έψαχνα. Γεια σας. Μαμά! Ήρθατε, κυρία Κάτια. Δεν πήγαινε για ύπνο άμα δεν ερχόσασταν. Με πειράζει, Μαρίνα, θα τη βάλω εγώ για ύπνο. Να σου πω, έχεις καθόλου χρόνο, πρέπει να φύγεις. Όχι, γιατί. Συμβαίνει κάτι. Συνέβη κάτι σημαντικό στο κανάλι και πρέπει να γυρίσω πίσω. Ήρθα μόνο για να αλλάξω. Μπορείς να μείνεις μαζί της το βράδυ. Θα σε πληρώσω υπερορίες. Εντάξει, κυρία Κάτια, μην ανησυχείτε. Θα καθίσω. Πάμε εμείς τώρα για να νέκια. Δεν θέλω. Τι θα πει δεν θέλω. Ξέρεις τι ώρα είναι. Ακού, δεν θέλω. Δεν άργησα. Πάνω στην ώρα ήρθες. Ωραία. Μόλις άρχισε στο κανάλι της Βουλής οι ευτυχισμένες μέρες του Μπέκετ. Όχι πάλι! Καλώς. Γιατί έκανες το σήμερα? Έπρεπε να περάσω από το σπίτι να αλλάξω. Να δω και λιγάκι την Έλλη. Δεν κοιμάται να την βάλω εγώ στο κρεβάτι. Να δω πότε θα μπορέσουμε να βρεθούμε ένα βράδυ σαν άνθρωποι. Και πώς το φαντάζεσαι αυτό το βράδυ? Έτσι, σαν τους κλέφτες? Να μην μας βλέπει και να μην μας ακούει κανείς. Και τι να κάνω? Στη δουλειά είναι τόσος κόσμος. Σπίτι σου είναι μικρή. Εδώ είναι η γυναίκα μου. Δεν λες πάλι καλά που έφυγε δύο μέρες και μας έμεινε το σπίτι? Αυτό ακριβώς ονειρευόμουν. Να κοιμάμαι στα σεντόνια της και να χρησιμοποιώ το μπάνι της. Λοιπόν, ώρες δεν σε καταλαβαίνω. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη? Έλα, ηρέμησε λίγο. Κλείσε τα ματάκια σου. Χαλάρωσε. Πώς να ηρεμήσω, ε? Όταν μέρα νύχτα με έχεις βάλει να βλέπω τα μούτρα αυτής της αχώνευτης. Για την Τζίνα λες? Για την Τζίνα. Τζίνα, άκου όνομα. Ούτε σε ροζ αγγελίες. Και της έχεις δώσει και το κεντρικό δελτίο. Γιατί? Είναι περισσότερα χρόνια στο κανάλι, μάτια μου. Αμπά, και από πότε μου γίνεται αξιοκρατική σε αυτή τη χώρα? Κι εγώ είμαι εγκομενά σου. Ποιο είναι το πιο δυνατό? Άσε από αυτό, ναι, νιάνιαρο χωρίς κύρος. Έλα, χαλάρωσα. Τι θέλεις για να ηρεμήσεις? Μπαρβιτουρικά. Να αρχίσω μια αγκαλιά? Και δεν αρχίζουμε. Να σου πω. Έχω τρομερό πονοκέφαλο. Σταμάτα το αυτό το πράγμα. Δεν αντέχω. Αγριεύομαι. Αυτό που εσύ αποκαλείς πράγμα θεωρείται η μεγαλύτερη κολορατούρα όλων των εποχών. Και ο μεγαλύτερος καντιλανάφτης όλων των εποχών να ήταν. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Να σου φτιάξω ένα τσέρι. Και δεν φτιάχνεις. Έχω φέρει το δικό μου. Κάνει και για τους πονοκεφάλους και είναι και αντιοξειδωτικό. Το τσάι και μέλι από την Κρήτη. Μου το έφερε η κοπέλα που κρατάει την Έλλη. Είσαι το κάτι άλλο. Βασίλη! Όχι, γυναίκα! Αυτή που θέλει είναι δύο μέρες! Αυτή! Ήρθε το τέλος μας, θα μας γράψουν όλες οι εφημερίδες! Βασίλη, ήρεμησε, σε κουμπάρτη κουφάλιση! Τι να ηρεμήσω, εδώ με
Τώρα κοντεύω να γίνουμε ρεζίλ των σκυλιών. Η Σκορδά, η Λαμπύρη, η Τατιάνα. Μα ποιο να πρωτοκρυφτώ. Τρέχαμε στο υπνοδωμάτιο. Ωραία, ωραία, τη βρήκε τη λύση ο Τεντέν. Το υπνοδωμάτιο είναι το πιο σίγουρο μέρος να κρυφτεί κανείς. Δες και λίγο Χόλιγουντ. Βασίλη, είσαι μέσα. Ωραία, τρέχαμε στο υπνοδωμάτιο που θέλεις και συζήτησε τέτοια ώρα. Τσάντα μου. Γρήγορα. Βασίλη. Βασίλη. Άντε, επιτέλους. Πού είσαι? Με πήρε ο ύπνος. Με τα ρούχα. Ξέρεις τώρα, έβλεπα τηλεόραση και έγειρα λίγο. Και αυτά, τι τα θες? Και αυτά. Α, έλεγα να φτιάξω τσάι. Εσύ γιατί ήρθες? Αρρώστησε η μικρή της Χρυσάνθης και γυρίσαμε. Δεν με πήρες τηλέφωνο, μου το πεις. Α, σε Χρυσιά, ναι, μου ταξιδεύω όλη μέρα μπρος πίσω και θες και τηλέφωνο. Πού πας? Στο στάβλο να αρμέξω τα γελάδια. Πού να πηγαίνω? Τη βαλίτσα στο δωμάτιο. Άσε, θα στην πάω εγώ τη βαλίτσα. Εσύ θα είσαι κουρασμένη. Βασίλη, είσαι καλά? Γιατί? Ναι, καλά είναι. Μου φαίνεσαι λίγο κομμένος. Πάρε καμιά βιταμίνη. Άσε με να σε βοηθήσω, δεν μου κάνει κόπο. Εσύ δεν σηκώνεις το χέρι σου για να πας στο πιάτο που τρως μέχρι την κουζίνα. Και τώρα σε έπιασε η προθυμία. Δεν μπορώ να σε βλέπω κουρασμένη για να μην κάνω τίποτα. Βασίλη, αν θες να με βοηθήσεις, άσε με στην ησυχία μου. Είχατε αδειάσει κιόλας? Βασίλη, αρχίζεις και με εκνευρίζεις, το ξέρεις? Στο λέω γιατί είσαι κουρασμένη, αγάπη μου. Ωραία. Μήπως θες να μου τα αδειάσεις εσύ? Ναι, ναι. Πήγαινε έξω εσύ και θα στα φτιάξω λόγο. Μήπως θες να μου κάνεις και αποτρίχωση γιατί βαριέμαι? Τι έμορε, Βασίλη, τα έχεις χάσει τελείως πια. Έλα, βρε, αγάπη μου. Λείπεις τόσο καιρό για από την ώρα που ήδη ασχολείσαι μόνο με τα πράγματά σου. Από το πρωί, λοιπόν. Γιατί δεν πας μας στο μπάνιο να κάνεις ένα ντουζάκι? Να έρθω κι εγώ. Κάτι σου έχουν κάνει. Δεν με ξεγελάς. Λοιπόν. Καλά. Κατάντησα, Θεέ μου. Μαμά, μαμά, έλα να μας πάνε εδώ. Κάτσε λίγο. Πού πας? Να σου διαβάσω κάτι. Άιντε πάλι. Μάκβεθ. Το διαβάζω για μια οντισιόν. Το χαβάσω. Εσύ είναι τώρα ώρα να κάνεις πρόβα? Δεν κάνω πρόβα. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάποια από τα πιο συγκλονιστικά κείμενα όλων των εποχών. Θέλεις? Τι να πω, να κάθομαι να μαλώνω? Άκου αυτό. Η γη είναι ένας βυθός. Μέσα από το νερό ανεβαίνουν σαν φυσαλίδες αγέννητες ζωές. Γεννιούνται και χάνονται μόλις γεννηθούν. Δεν ζουν. Πώς σου φαίνεται? Αισιόδοξο. Άκου αυτό που λέει η Lady Macbeth. Εκεί που σταματάς εσύ, από εκεί ξεκινάει ο άντρας. Ε? Πολύ λάθος χειρισμός να πεις την κοπελιά. Άμα θες να χειριστείς έξυπνα έναν άντρα, δεν του δίνεις ότι τον υποτιμάς. Φύγεται. Και το καλύτερο όλων. Ο θάνατος. Ο θάνατος μόνο έχει συμβόλαια για όλους. Βοήθεια. Τώρα ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω. Πού πας? Στον Αντρέα. Μ' είχε πάρει τηλέφωνο. Να, με αυτά και με αυτά. Το ξέχασα. Και δεν γίνεται να τα αναβάλεις? Αδύνατον, ξέρεις πόσο θέλω. Χώρισε με το φίλο του και είναι απαρηγόρητος. Πότε θα σε ξαναδώ? Μιλήσουμε. Θα σε πάρω εγώ. Στο Ιπανιδί. Mm.
Έλα, πού είσαι, πού? Καλά, σε μισή ώρα θα είμαι εκεί. Νεκρός βρέθηκε πριν από λίγες ώρες ο δραπέτης των φυλακών Κορυδαλλού που είχε αποδράσει χθες τα ξημερώματα. Ο κακοποιός φαίνεται ότι προσπάθησε να το σκάσει με άγνωστο όχημα όταν έχασε τον έλεγχο και το όχημα ανατράπηκε λίγα χιλιόμετρα έξω από την κόρη. Μάθημα δεύτερο. Αργά ή γρήγορα θα έρθεις αντιμέτωπος με τους μεγαλύτερους σου εφιάλτες. Τι έγινε? Με το Σπύρο δεν θα ήσουνε σήμερα. Ήμουνα. Όσο άντεξα. Όσο πάει και χειροτερεύει. Στην προηγούμενη μου ζωή πρέπει να ήμουν πολύ κακός άνθρωπος. Και τι σκοπεύεις να κάνεις? Η απόψε τουλάχιστον να τον ξεχάσω και να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Ναι. Και πού θα το βρεις αυτό το κάτι άλλο? Εδώ. Τόσο άντρες έχει. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες, αλλά το μαγαζί έχει μόνο άντρες. Α, πώς το καλύτερο. Όχι, δεν κατάλαβες. Το μαγαζί είναι μόνο για άντρες. Εγώ τότε πώς μπήκα? Συντονίσου λίγο με το περιβάλλον. Μόνο για άντρες. Αντρέα είναι και το μαγαζί. Α, δεν φταίω εγώ. Εσύ ήθελες να έρθεις. Ωραία. Μπράβο. Πάμε τώρα. Δεν πάω πουθενά. Είμαι με παρέα. Ας τους να κάνουν παρέα μεταξύ τους και πάνε. Θέλω να τα πιω σήμερα. Όχι, θα τη μαζεύουμε πάλι. Ξύπνα, νομίζω ότι μπήκανε κλέφτες. Ξύπνα! Ποιος είναι? Ο Γιάννης Πάριος. Ποιος θέλεις καλέ να είναι, εγώ είμαι. Τι είναι, αρβετουλά, τι συμβαίνει? Ακούω θόρυβο από το σαλόνι. Ιδέα σου, θα είναι κοιμή σου. Κοίτα εκεί ένα γαϊδούρι. Ξύπνα, καλέ, σου λένε. Έλα, ρε, πότι μου λες. Ορίστε, ο γιος σου είναι πάλι τζάμπα, με ξύπνησες. Μην είσαι αμυαστητός, το παιδί έχει πρόβλημα. Από την ειδική σου την οικογένεια το πήρα. Σε εμάς κανένας δεν πνευμάτωσε. Αυτό είναι το θέμα όμως τώρα. Έλα να το βάλουμε για ύπνο. Πάρ' τον εσύ. Εγώ πάω να ξαπλώσω. Καλή νύχτα. Έχει χάρη που δεν μπορώ να φωνάξω. Χρήστο μου. Χριστάκο μου, έλα γόρι μου, κάνε για ύπνο. Θα την τελειώσω εγώ τη συνταγή, να ανησυχείς. Αλλά το πίπερο να βάλεις. Δεν θα παραλείψω. Βάνι, Βάνι, υπερπατάς τον άνθρωπο και σε πάω σπίτι σου. Είσαι αφήνω εδώ και γυρνάς μετά μόνη σου. Έχει χάρη που έπεσα στην ανάγκη σου. Εκβιαστή. Ωραία, γι' αυτό σου λέω, τώρα προχώρα. Και μη με ξαναπείς Βάνι μπροστά στον κόσμο. Ντόνα Μαρία, για να προετοιμάς Μαντόνα. Ναι, γιατί είστε ίδιες και παράλλαχτες. Γιατί, Ντόνα Μαρία Βασιλοπούλη εγώ, Μαντόνα Λουίς Βερόνικα Τσικώνευτη. Βρήκες και τις διαφορές. Να
πω, βρε αγάπη μου. Μήπως θυμάσαι προς το που μένω, γιατί αυτή τη στιγμή μου διαφέρει. Προχώρα, βρε πουλάκι μου, και σκάσε πια. Ναι, αλλά αν χαθούμε, ποιος θα φταίει? Εσύ. Το γουρούνι. Κατάλαβες. Να και το θράσος να με λέει αγάπη του, μην το πω ποιος. Να με βάζει εμένα σε τέτοιες διαδικασίες. Εμένα που έχω πάρει συνέντευξη από τον Τόμ Κρούζ. Καλά και εσύ. Μια φορά τώρα δεις την πάρω να κάνει διακοπές και δεν να το ρωτήσει για το διαζύγιο με την Νικόλ Κίτμα. Μην το κάνουμε και θέμα. Ούτε ένα πλάνο δεν είχε. Ξέρεις πόσος κόσμος τον έψαχνε εκείνη την εποχή. Ολόκληρη Αμερική με κοιτάει τώρα που δεν ασχολείται κανείς. Ουσιαστικά εγώ την έβγαλα την είδηση του διαζυγίου. 4 φορές έπαιξε αυτή η εκπομπή. Καταλαβαίνεις την τροπή με έκανε να νιώσω. Ατάμ. Ξέρεις πόσο φθηνή ένιωσα. Τα ήθελε και σε ένα κόλλεσμα, τα συμπάθη κιόλα. Θέλω να ξέρω τι θα σκεφτόταν η κόρη για μένα, μα με έβλεπε από μια μεριά. Η μάνα μου η Παρτόλα που είναι μέσα σε όλα, να σου πω. Αφού έχεις λεφτά, γιατί δεν πας σε ένα ψυχαναλυτή να σου λύσει όλα τα προβλήματα, να με αφήσει και εμένα να κάνω τη δουλειά μου, ε. Δεν θα βγάλουμε δελτίο σήμερα. Ναι. Καλησπέρα. Από ποιο γραφείο? Μάθημα τρίτο. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ κανέναν. Ούτε τον ίδιο στον εαυτό. Θα το πληρώσεις. Τα χαρακτηριστικά των πρωτευόντων θηλαστικών. Δάχτυλα κατάλληλα για λαβές. Μακριά και ευκίνητα άκρα. Στερεοφωνική όραση. Σιγά μην είχα και Dolby Digital. Στερεοσκοπική. Από αυτό. Έγχρωμη όραση. Προστασία των μικρών. Όρθια στάση. Και τι άλλο? Αναπτυγμένος εγκέφαλος. Κάτι που εσένα σου λείπει. Καλημέρα, παιδιά. Καθίστε να αρχίσουμε, γιατί είμαι λίγο βιαστική σήμερα. Λοιπόν, τι ονομάζουμε κεντρικό δόγμα της βιολογίας? Άνθρωπος. Λάθος κεφάλαιο διαβάσαμε. Τι ξέρω, έλειπα την προηγούμενη φορά. Χρήστο. Μάλιστα. Πώς είσαι, όλα καλά? Μια χαρά, εσείς? Ωραία, αφού είσαι μια χαρά, πες μας τι ιδιότητες έχει το DNA για να μπορεί να λειτουργεί ως γενετικό υλικό. Το DNA. Ναι. Για να λειτουργεί ως γενετικό υλικό. Ναι, Χρήστο. Εγώ βασικά διάβασα τα χαρακτηριστικά των πρωτευόντων θηλαστικών. Αυτό ήταν στο περσινό βιβλίο. Και το έλεγα στη μάνα μου να πετάξουμε τα περσινά, να μην μπερδεύουμε. Μάλιστα. Δεν μου λες, τη μοριακή γενετική κατά πότε βλέπεις να τη διαβάζεις? Κοιτάξτε, τώρα άρχισα με την εξέλιξη του ανθρώπου. Μέχρι να τελειώσω, έχουμε και τόσα εκατομμύρια χρόνια ιστορίας. Χριστό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στον ελεύθερο σου χρόνο, πέρα από τις πυρομανείς σου ασχολίες, κάτσε να διαβάσεις και λίγο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλησπέρα, λέτε τέτοια ώρα. Τι ώρα είναι? 2 κοντεύει. Δεν το πιστεύω. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τέτοιο που είναι, καλά θα πάθει. Άρχισες πάλι πρωί-πρωί. Μεσημέρι, είπαμε είναι. Μαρθούλα, δεν έχω όρεξη. Μαρθούλα, να σε πει το πρώτο σου παιδί. Άκου εκεί, Μαρθούλα. Παρακαλώ. Ποιο γραφείο? Σήμερα τι ώρα? Καλά, καλά, θα έρθω. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος ήτανε? Δεν κατάλαβα. Έχω δώσει εγώ βιογραφικό σε δικηγορικό γραφείο. Γιατί έχεις βιογραφικό?
Πάω να ετοιμαστώ. Μαρθούλα. Μάθημα τέταρτο. Ποτέ μη γυρνάς την πλάτη στον εχθρό. Είσαι χαμένος. Συγγνώμη, αλλά έχω σπάσει το κεφάλι μου τόση ώρα να θυμηθώ από όπου σας ξέρω. Μήπως μένετε στο Παγκράτιο? Όχι. Μήπως έχετε μαγαζί στο Παγκράτι? Όχι. Α, μήπως... Ούτε. Σαν αργή ο δικηγόρος, ε. Εσείς τι ώρα έχετε ραντεβού? Στις 3. Α, παπά, κι εγώ το ίδιο. Κάποιο λάθος θα γίνει, γι' αυτό καθυστερούμε έτσι. Καλησπέρα σας, κυρίες μου. Μπορείτε να περάσετε. Έτσι όλες μαζί, σαν group therapy. Θα σας εξηγήσω. Περάστε. Καθίστε. Λοιπόν, κυρίες μου, προφανώς θα απορείτε γιατί βρίσκεστε σήμερα εδώ. Λίγο. Έρθω αμέσως στο θέμα. Σας κάλεσα εδώ για ένα λόγο που αφορά και τις 4. Τη Δευτέρα το βράδυ βρέθηκε νεκρός ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Αυτό τι σχέση έχει με εμάς? Έχει. Και πολύ μεγάλη, μάλιστα. Δηλαδή? Λοιπόν, κυρίες μου, για να μην σας ταλαιπωρώ άλλο, έχω να σας ανακοινώσω ότι έχετε οριστεί ως οι μοναδικές κληρονόμοι στη Διαθήκη του. Εμείς, είστε σίγουρος? Πού υπογράφουμε? Κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει. Τι λες, καλέ! Δεν ξέρει ο άνθρωπος και ξέρεις εσύ. Πού υπογράφουμε? Δεν έχει γίνει κανένα λάθος. Η Διαθήκη είναι ξεκάθαρη. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Γνωριζόμαστε από κάπου?